Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρόλα αυτά, το θέμα που πρόκυψε με την πυρκαγιά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών είναι σοβαρό. Και προφανώς συνδέεται με το ζήτημα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς που κουβεντιάζουμε σήμερα με βάση και τις συζητούμενες συμφωνίες. Και κατά τη γνώμη μας επιχειρήθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης να υποβαθμιστεί το μέγεθος της καταστροφής. Η δήλωση της κυρίας Υπουργού, κατά τη γνώμη μας, ήταν τουλάχιστον άστοχη, ότι η πυρκαγιά άφησε τη λιγότερη δυνατή ζημία και να βλέπει και λίγο επισκέψεις στο καμένο δεν είναι και τίποτα το τρομερό. Βέβαια, είναι υποκρισία, είναι υποκριτικά τα κροκοδίλια δάκρυα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν μάλιστα έχει στο ενεργητικό του ένα μάτι, μια μάντρα και πάει λέγοντας. Οι τραγικές ελλείψεις από την πολιτική των περικοπών σε προσωπικό και εξοπλισμό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών φανερώνουν την πλήρη αδυναμία να προστατευτούν ακόμα και οι αρχαιολογικοί χώροι. Αν και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών, από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν ενταγμένο σε κάποιο σχέδιο πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιά. Ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος, που έχει τεράστια φυσική, ιστορική και πολιτισμική αξία, ήταν απροστάτευτος, με προφανή ευθύνη της κυβέρνησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, αφού διαχρονικά κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει πάρθει για την αντιπυρική προστασία και πρόληψη, τη στελέχωση του πυροσβεστικού σώματος. Και βέβαια αυτή η ευθύνη δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί της επικοινωνίας και της υποβάθμισης του μεγέθους αυτών των καταστροφών. Και για να έρθω στις συζητούμενες συμφωνίες. Είναι τρεις οι συμφωνίες. Η πρώτη είναι ανάμεσα στη χώρα μας με την Κύπρο και την Ιορδανία και αφορά την παρεμπόδιση της κλοπής των λαθρέων ανασκαφών και της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή μεταβίβασης πολιτιστικών αγαθών και πάει λέγοντας. Και οι άλλες δύο συμφωνίες είναι ανάμεσα στην χώρα μας με την Κίνα και το Ισραήλ αντίστοιχα για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής συμπαραγωγής σε σχέση με την πρώτη. Και κατά το παρελθόν είχαμε συζητήσει παρόμοιες συμβάσεις με άλλες χώρες. Κατά συνέπεια και σε αυτή τη σύμβαση που συζητάμε σήμερα ανάμεσα στη χώρα μας με την Κύπρο και την Ιορδανία τοποθετούμαστε στο ίδιο πνεύμα. Ότι δηλαδή πράγματι τέτοιες διμερείς συμφωνίες σε ένα βαθμό μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της παράνομης διακίνησης θραυσμάτων ακίνητων μνημείων, κινητών μνημείων, πολιτιστικής κληρονομιάς ή έργων τέχνης. Θεωρούμε όμως αναγκαίο να επισημάνουμε ότι τέτοιου είδους συνεργασίες και συμφωνίες δεν μπορούν βέβαια να εξαλείψουν το ίδιο το πρόβλημα της εγκληματικότητας που εμφανίστηκε και σε αυτό το τομέα του πολιτισμού, διότι τέτοιου είδους εγκλήματα δεν έρχονται από το πουθενά. Υπάρχουν αιτίες. Είναι το αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης που επικρατεί σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής δραστηριότητας, που απλώνεται πραγματικά σαν την πανούκλα, σαν τον COVID-19 και μετατρέπει κάθε αξία χρήσης σε εμπορευματική αξία με στόχο το κέρδος. Φταίει το χρηματιστήριο της τέχνης και οι μεγάλες δημοπράτες που το χειραγωγούν. Είναι εν τέλει ο ίδιος ο καπιταλισμός που λερώνει ό,τι αγγίζει και θα συνεχίσει να τραυματίζει και τα αποτελέσματα του πολιτισμού και της τέχνης, όπως και τόσα άλλα κοινωνικά αγαθά, μέχρι βέβαια οι λαοί να αποφασίσουν να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους και να απαλλαγούν από αυτό το σύστημα που δεν τους αφήνει ούτε να ανασάνουν. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν μπορεί να το καλύψει και δεν το καλύβει η συζήτηση και πολύ δε περισσότερο δεν αναφέρουν τίποτα οι συμφωνίες. Επισημαίνουμε ακόμα πως πολλές φορές υπάρχει παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων που αποτελούν προϊόντα λαιλασίας σε εμπόλεμες ζώνες, συνέπεια των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων τοπικών αλλά και γενικευμένων. Είναι γνωστές οι λαιλασίες κατά το παρελθόν των Ναζί, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις κατεχόμενες από αυτούς χώρες, οι λαιλασίες των τουρκικών στρατευμάτων κατά την εισβολή στην Κύπρο, οι καταστροφές στην Παλμύρα από τον Άησις και οι λαιλασίες στο Αφρίν από τον τουρκικό στρατό. Με βάση λοιπόν όλες τις παραπάνω επισημάνσεις, εμείς θα ψηφίσουμε τη συμφωνία μεταξύ των χωρών της δικιάς μας με την Κύπρο και την Ιορδανία για την παρεμπόδιση της κλοπής των λαθρέων ανασκαφών και της παράνομης εισαγωγής. Σε σχέση με τις άλλες δύο, ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κίνα και το Ισραήλ, για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές. Πρόκειται για δύο συμφωνίες οι οποίες αφορούν τη συνεργασία της χώρας μας με τις χώρες αυτές στον οπτικοακουστικό τομέα για συμπαραγωγές, κυρίως στον κινηματογράφο, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας και των δύο μερών. Και οι δύο συμφωνίες εστιάζουν αποκλειστικά στην οικονομική σημασία που έχει η κινηματογραφική βιομηχανία και γενικότερα η βιομηχανία του οπτικοακουστικού. Εξάλλου, η κυβέρνηση στην εισηγητική έκθεση για την κύρωση της συμφωνίας με το Ισραήλ ρητά αναφέρει ότι μια τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ανταγωνιστικότητα της κινηματογραφικής βιομηχανίας και των δύο κρατών έναντι των ανταγωνιστών τους και ιδιαίτερα των μεγάλων βιομηχανιών του κινηματογράφου. Κάνει εντύπωση όμως ότι και στις δύο συμβάσεις η πολιτιστική διάσταση του κινηματογράφου δεν υπάρχει πλην μιας φράσης, ίδιας και στις δύο, που λέει επιλέξει και να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη πολιτιστικών και τεχνολογικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η μοναδική δηλαδή αναφορά που υπάρχει και στις δύο συμφωνίες είναι αυτό που σας διάβασα για τον πολιτισμό. Στην ουσία μιλάμε για δύο εμπορικές συμφωνίες και από αυτή την πλευρά τις κρίνουμε, επισημένοντας ότι τέτοιες συμφωνίες που έχουν στο επίκεντρο τις τέχνες και γενικότερα τον πολιτισμό οφείλουν να εστιάζουν και στον κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζουν έτσι κι αλλιώς οι τέχνες, ρόλο που δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις τον θυμούνται μόνο όταν θέλουν τους καλλιτέχνες συμμάχους για την ενσωμάτωση και συστράτευση του λαού και των ίδιων στους στόχους και τις επιδιώξεις του μεγάλου κεφαλαίου. Με βάση επίσης αυτές τις παρατηρήσεις που κάναμε για τις δύο αυτές συμφωνίες, θα ψηφίσουμε υπέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.